Φίλες και φίλοι, σας καλησπέριζω. Χαίρομαι που για τρίτη φορά συναντιόμαστε στην Κρανιά Ρεβενών για το τρίτο φιλολογικό συνέδριο που φέτος είναι αφιερωμένο στην ποίηση της δεκαετίας του 50. Όταν θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις θα καταλάβουμε γιατί νομίζουμε... Ορίστε, του 40, ναι, συγγνώμη, του 40, 40-50. 1940, αλβανικό έπος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Είχαμε την πολυτέλεια Έλληνες να έχουμε τρεις πολέμους τη δεκαετία του 40. Άλλοι να τελειώσουν το 40, άλλοι το 45, το 45, άλλοι το 47, εμείς τελειώσουμε αργότερα. Είμαστε λίγοι. Θα αναφερθώ σε ένα από τα καλύτερα άρθρα που είχε γράψει ο Λένιν και είπε «Καλύτερα λιγότεροι, αλλά καλύτεροι». «Λούτσε μένσε, δα λούτσε» στα ρωσικά. Κοιτάξτε, δεν είναι τα συνέδρια, τα επιστημονικά συνέδρια, δεν είναι κατανοητά από όλους. Είχα μια εμπειρία στο πρώτο συνέδριο, όταν ανακοίνωση έκανε ο Λάζαρος ο Ανδρέας, δεν τον βλέπω εδώ, εδώ είναι, ήταν η πρώτη ομιλία. Και με πιάνουν οι γυναίκες της Κρανιάς, που ήταν τραγωδία, και μου λέει, κύριε Γιάννη, πώς πήγε, λέω, λαμπρή ομιλία, δεν καταλάβανε τίποτα. Λοιπόν, αρχίζουμε το... Σήμερα το συνέδριο όμως που θα συνεχίσει. Σήμερα έχουμε 5 ανακοινώσεις. Αύριο έχουμε άλλες 5 το πρωί. Και 5 την Κυριακή. Το βράδυ αύριο θα έχουμε μια μουσικοποιητική βραδιά. Στο Μπάμπι, το ξενοδοχείο των ξένων επίνδος. Μαζί με τους Έλληνες που θα κάνουν ανακοινώσεις, μας ήρθαν και από τις βαλκανικές χώρες. Υποσχέθηκαν περισσότεροι, ήρθαν λιγότεροι. Ήρθαν από ο πιο μακρινός, από τη Ρουμανία, ο Μαρντάρε. Από τη Βουλγαρία ήρθε ο Σπαρτάκ Πασκαλεύσκι, που συμμετέχει και στα τρία συνέδρια. Και ήρθε και ο Μάλιο από την Αλβανία. Τους χαιρετίζουμε και τους ευχαριστούμε για τον δρόμο που έκανα, για τον κόπο που έκανα, για να παρακολουθήσουν και να μας φωτίσουν τι έγινε στην ποίησή τους στην ίδια δεκαετία, 1940-1950. Εγώ τελειώνω και δίνω το λόγο στους φίλους που ήρθαν να πουν δύο λόγια για το συνέδριό μας. Παρακαλώ.